Επιβεβαιώνεται καθημερινά ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, δηλώσει μεταξύ άλλων ο πρώην Υπουργός και στελεχός του Κηδισσό Φίλιππος Σαχινίδης από την Πάτρα που βρέθηκε την Τετάρτη το απόγευμα στην εκδήλωση για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του κινήματος. Πολλά θα μπορούσαν να είχαν γίνει και να μην φτάσουμε στο τρίτο μνημόνιο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αν από την πρώτη στιγμή που εκδηλώθηκε η κρίση είχαν διαμορφωθεί συνθήκες πολιτικής συνένεσης και συνεννόησης. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Μία με τα ζάπια, μία με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον 8ο χρόνο ύφεσης, με πολύ ψηλή ανεργία και με πάρα πολύ δύσκολες προοπτικές ακόμη και για το 2016. Όλα δείχνουν ότι και το 2016 θα είναι έτος ηφεσιακό. Στην κρίση έρχεται να προστεθεί και ένα άλλο πρόβλημα που έχει να κάνει με το μεταναστευτικό ρεύμα, με όλους τους πρόσφυγες οι οποίοι έρχονται πλέον στην Ελλάδα και θέτουν σε δοκιμασία τη σχέση της Ελλάδος για άλλη μία φορά με την Ευρώπη. Η Ευρώπη αποδεικνύεται στο ζήτημα αυτό κατώτερη των περιστάσεων, όπως δηλαδή καθυστέρησε πάρα πολύ να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της οικονομικής κρίσης το 2009 και το 2010 και τώρα φαίνεται να καθυστερεί να δώσει λύσεις ουσιαστικές και ρεαλιστικές. Θέλω να πιστεύω ότι η κυβέρνηση αλλά και τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατανοούν πόσο δύσκολες είναι πλέον οι συνθήκες για τη χώρα και να προχωρήσουν μη κάνοντας τα λάθη τα οποία κάνανε τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Δημοκρατία το 2010. Ο κ. Σαχινίδης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο κάλεσμα του ΠΑΣΟΚ για την ανασύνταξη του χώρου της κεντροαριστεράς. Σε ό,τι αφορά το μέλλον και την προοπτική του χώρου των δυνάμεων του δημοκρατικού σοσιαλισμού, είναι γεγονός ότι ο χώρος αυτός πλέον έχει καταγράψει τη χειρότερη επίδοση ιστορικά στις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 και πολλοί θέτουν το ερώτημα εάν υπάρχουν οι δυνατότητες για την ανασύνταξή του. Θεωρώ ότι ναι, υπάρχουν δυνατότητες για την ανασύνταξη, αλλά το ζήτημα είναι όχι να προχωρήσουμε σε μια τεχνητή συγκόλληση, αλλά να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο εντός του οποίου θα μπορούσε να γίνει αυτή η ανασύνταξη. Ευθύνη λοιπόν έχουν όλοι όσοι αγωνιούν για την επόμενη ημέρα των δυνάμεων του δημοκρατικού σοσιαλισμού να προσέλθουν στο τραπέζι, αλλά όταν προσέρχονται στο τραπέζι να ξέρουν ποιο είναι το θέμα το οποίο καλούμαστε να συζητήσουμε. Ενιαία αφήγηση για το γιατί έφτασε η χώρα στην κρίση, ενιαία αφήγηση γιατί η χώρα δεν κατάφερε από το 2010 μέχρι σήμερα να ξεφύγει από την κρίση και ποια είναι η Ελλάδα που οραματιζόμαστε. Αν δεν απαντήσουμε σε αυτά τα ερωτήματα, αν δεν καταφέρουμε να βρούμε μια ενιαία θέση και μια πρόταση η οποία θα γίνει αποδεκτή από τους πολίτες, πολύ φοβούμαι ότι δεν θα μπορέσει να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια για την ανασύνταξη του χώρου. Παράλληλα, τόνισε πως θα πρέπει σε κάθε περίπτωση η χώρα να αποφύγει ένα πιθανό Brexit. Με κανέναν τρόπο δεν θα πρέπει η χώρα να επιτρέψει να γίνονται συζητήσεις για δύο πράγματα. Δεν θα πρέπει να γίνεται συζήτηση για το ενδεχόμενο εξόδου από την Ευρωζώνη, διότι αυτό δεν θα μας επιτρέψει ποτέ να βγούμε έξω από αυτή την κρίση. Όσο δηλαδή υπάρχει υποψία ότι η χώρα μπορεί να βρεθεί εκτός Ευρωζώνης, δεν θα μπορέσουμε ούτε επενδύσεις να προσελκύσουμε, ούτε η χώρα να επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Θα υπάρχει πάντα μια βεβαιότητα, θα υπάρχει πάντα ένα ασφάλιστρο κινδύνο που θα πρέπει να πληρώνει όποιος θέλει να επενδύσει και να τοποθετηθεί στην Ελλάδα. Από την άλλη πλευρά, εξίσου κακό είναι και όλο αυτό το οποίο γίνεται με το ζήτημα των προσφύγων και των μεταναστών. Και εδώ πέρα έχει ξεκινήσει μια συζήτηση η οποία δεν βοηθά τη διεθνή εικόνα της Ελλάδος.